Όλα τα θέματα του Αιγαίου θέλει στο τραπέζι των συζητήσεων με την Αθήνα ο Ερντογάν, όπως διεμήνησε με νέες του δηλώσεις σε δημοσιογράφους κατά την επιστροφή του από το Βελιγράδι. Θα συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα με βάση την ολιστική μας προσέγγιση σχετικά με το Αιγαίο. Θέλουμε εδώ και καιρό οι δικαιοδοσίες στην θάλασσα και στον εναέριο χώρο να καθορίζονται σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Όπως δεν έχουμε βλέψεις κανενός, είμαστε επίσης απόλυτα αποφασισμένοι να προστατεύσουμε τα δικαιώματά μας. Οι δηλώσεις αυτές έρχονται 2-24 ώρα μετά τις διαρροές υψηλόβαθμου Τούρκου αξιωματούχου στον τουρκικό τύπο, που έθεταν εκ νέου στο τραπέζι την πάγια θέση της Άγκυρας για λύση πακέτο, από το οποίο δεν εξαιρούνται η κυριαρχία και η αποστρατιωτικοποίηση των νησιών. Η Ελλάδα λοιπόν για να πάει στη Χάγη θα πάει μόνο για να συζητηθεί και να επιληθεί μία διαφορά, που είναι ο καθορισμός ΑΟΣ κεφαλοκρηπίδας, θαλασσιών ζωνών. Δεν πρόκειται ποτέ η Ελλάδα όχι να συζητήσει, ούτε καν να διαπραγματευτεί, ούτε να βάλει ποτέ στην ατζέντα ζητήματα κυριαρχίας. Τελεία και παύλα. Οι ηγέτες των 9 χωρών της Μεσογείου που συναντήθηκαν χθες για την 11η Σύνοδο Κορυφής στην Πάφο, έστειλαν στην Άγκυρα ένα ηχηρό μήνυμα. Η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να διατηρηθεί και τα κυριαρχικά τους δικαιώματα να γίνουν πλήρως σεβαστά. Οι 9 Ευρωπαίοι ηγέτες έστειλαν μήνυμα και για το Κυπριακό, το οποίο βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο, εν ώψη της άτυπης τριμερού συνάντησης Χριστοδουλίδη Γκουτέρες Τατάρ στη Νέα Υόρκη σε λίγες ημέρες και με την Άγκυρα να εμένει μέχρι στιγμής στη θέση της για διχοτόμηση του νησιού. Να εκφράσω την προσδοκία μου ότι αυτή η συνάντηση θα φέρει την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων με στόχο μια λύση βασισμένη στα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας, στο Διεθνές Δίκαιο, στο Ευρωπαϊκό Κεκτημένο. Την ίδια ώρα, τουρκικά και γερμανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι το Βερολίνο επανεξετάζει το αίτημα της Τουρκίας για την προμήθεια 40 συνολικά μαχητικών Eurofighter Typhoon, ενώ το τουρκικό NTV λέει ότι τεχνικά κλιμάκια από Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Ιταλία και Γερμανία, που αποτελούν την κοινοπραξία Eurofighter, βρίσκονται ήδη στην Τουρκία για διαπραγματεύσεις. Είναι δεδομένο ότι παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο το οποίο να προκύπτει αυτή τη στιγμή και από τις επίσημες δηλώσεις της γερμανικής πλευράς. Υπάρχει ένας όρος ο οποίος δεν μπορεί να προσπεραστεί από καμία χώρα και κυρίως ευρωπαϊκή ή σύμμαχο χώρα, ότι δεν μπορούν ποτέ τα όποια εξοπλιστικά. Τα όπλα, δηλαδή, να χρησιμοποιηθούν εναντίον συμμάχων. Το θέμα θα βρίσκεται στην ατζέντα των συζητήσεων Ερντογάν-Σόλτς το επόμενο Σάββατο στην Τουρκία, όπου θα τεθεί και το μεταναστευτικό, το οποίο θεωρείται κλειδί για την έκβαση των συζητήσεων.